Τσουκάλης. Τσουκάλης θα παίξει τον Αλμουντα Σίλβα. Τσουκάλης στο σουτ και τον γκολ. Τον γκολ για τη Λάρισα στο 10ο λεπτό από τον Ευαγγέλη τον Τσουκάλη που πανηγυρίζει με αυτόν τον τρόπο. Ο Τσουκάλης λοιπόν έφερε την μπάλα στο δεξί. Δυνατό το σουτ, τον Άσης δεν μπορούσε να αντιδράσει. Το 1-0. Ντα Σίλβα. Ντα Σίλβα λοιπόν απευθείας χτύπημα φάουλ και το 2-0 στο 16. 4 λεπτά αργότερα ο Βραζιλιάνος με αυτόν τον ακριβώς βραζιλιάνικο τρόπο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, κάνει το 2-0. Πανηγυρίζουν οι παίκτες της Λάρισας για δεύτερη φορά. Ντα Σίλβα θα βγάλει μια παλιά από για τον Στόικα, αυτό το σουτ πολύ άστοχο. Ο Πιερικός στην επίθεση, μια μπαλιά που θα βγει εδώ, θα γίνει το σουτ από τον Παλίσκα, η μπάλα θα φύγει out. Τσουκάλης, Τζιότζιος θα γυρίσει, Στόικα την κεφαλιά Νάσης με περάντα στα δύο ξεκόρνερ. Η Λάρισα υπερέχει με τον Στόικα μπροστά, θα γίνει το γύρισμα και το 3-0, το 3-0 από τον Ντα Σίλβα. Θα ξαναδούμε Ντα Σίλβα. Θα πλασάρει, θα κάνει το 3-0 η παλιά που έγινε από τον Τζιότζιο. Και πανηγυρισμοί. Τσουκάλης. Το σούτ από τον Στόικα θα πέσει ο Νάσης, θα μαζέψει την μπάλα με διπλή προσπάθεια. Μια παλιά για τον Ραγκέλοβιτς από τις λίγες προσπάθειες του Πιερικού. Ο Στόικα θα του πάρει την μπάλα, τίποτα λέει ο κ. Ζαχαριάδης, καθαρή φάση. Παλίσκα. Παλίσκα που κάνει το σούτ, Μιχαήλ χάνει την μπάλα, γίνεται το 3-1. Το 3-1 λοιπόν στο 66ο λεπτό, ούτε και ο ίδιος ο Παλίσκα πίστευε ότι η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Ο Μιχαήλ έκανε το λάθος, έγινε το 3-1. Μάγκος που θα βγάλει μια μπάλια για τον Τσουκάλη, μεγάλη ευκαιρία.